η Εθνική Άρχη Διαφάνειας καταθέτει πόρισμα. Και τι κάνει, έχουν περάσει 18 μήνες και στη σχετική ερώτηση δεν γνώρισα, θα ρωτήσω τους συνεργάτες μου, είπε ο κύριος Κώστας Καμένα. Το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας αναφέρεται σε πολλά πράγματα, αλλά κυρίως αναφέρεται στα προβλήματα που δημιουργηθήκαν από τη στιγμή που σταματάει το έργο το 2016 και ξαναρχίζει το 2019. Θα ρωτήσω τους συνεργάτες μου. Έγιναν τα πορίσματα, μπήκανε σε διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου 18 άτομα και τους απάλλαξε όλο το δεύτερο βάθο. Υπάρχουν τα πρακτικά. Ναι, παρακολουθούσαμε. Παρακολουθούσαμε live μέσα από το κλειστό κύκλωμα της Βουλής την όλη συνεδρίαση. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω για το συγκεκριμένο πράγμα, η οποία δεν το ήξερα το θέμα. Και όταν με ρωτήσατε, πήρα την πληροφόρηση αυτή. Αυτό είναι κάτι αντικειμενικό, ή το είπε, το είπε. Είπε ότι θα ρωτήσω τους συνεργάτες μου. Δεν γνώριζα, θα ρωτήσω τους συνεργάτες μου.